τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα που με την έλευσή του στα Γιάννενα άσκησε δρύμητα την κριτική, κλήθηκε να σχολιάσει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων, Θεόδωρος Τζαρούχης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι τα Γιάννενα και η Ήπειρος είναι στον αυτόματο πιλότο, θέλοντας έτσι να στυλιτεύσει τους τελευταίους μήνες, όπου πολλά από όσα είχαν προγραμματιστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακυρώνονται. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων, Θεοδωρής Τζαρούχης, στον απόϊχο της περιοδίας του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε αυτό που κάνει πάντα, έναν μονόλογο. Μπαίνοντας στην ουσία, ο κ. Τζαρούχης κλήθηκε να απαντήσει για συγκεκριμένες αποφάσεις όμως της κυβέρνησης, που αφορούν μεταξύ άλλων την επέκταση της Ιόνιας με την Κακαβιά, αλλά και θέματα παιδείας και υγείας που βρέθηκαν στο προσκήνιο εξαιτίας της μισής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, αλλά και την αναστολή λειτουργίας τμήματων του Πανεπιστημίου. Επιδόθηκε στο γνώριμό του άθλημα, στο λαϊκισμό, στο ψέμα, στην αυταπάτη που ο ίδιος παραδέχτηκε. Αν νομίζει ότι αυτός διαπουσιάζει από την Ήπειρο ότι η Ήπειρος είναι στον αυτόματο πιλότο, κακώς τον έχουν ενημερώσει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός έχει έρθει 2 φορές στην περιοχή μας και 1 ιδιωτική επίσκεψη 3 φορές ιδιωτικά. Σημαίνει ότι γνωρίζει και τα προβλήματα της Ήπειρου, τα οποία έχει ενημερωθεί προεκλογικά, και οι υποσχέσεις που έχει δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση θα υλοποιηθούν μέχρι κεραίας. Ο κύριος Τσίπρας εχθές ακούσαμε έναν μονόλογο να λέει ό,τι ήθελε, είπε για μεγάλα έργα τα οποία αλλά δεν άφησε κανένα μεγάλο έργο παρά καταδίκη στον τόπο. Μίλησε για να αναφέρω την Ιόνια Οδό. Ανέλαβε την Ιόνια Οδό κατά 80% ολοκληρωμένη, τελείωσε το 20%, κάποια κομμάτια, κάποια τμήματα που είχαν μείνει στο τέλος και ήρθε και έκανε 4 φορές εγκαίνια τμηματικά, μόνο και μόνο για την προβολή του. Και μιλάει για επικοινωνιακή πολιτική για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο αυτό. Στα εγκαίνια της δεν καταδέχτηκε να προσκαλέσει και τους προηγούμενους υπουργούς που είχαν δουλέψει και για την ολοκλήρωση και για το ξεμπλοκάρισμα των έργων της Ιόνιας εδώ, παρά μόνο μόνος του, αυτός και τα κανάλια και κανένας άλλος. Ο κύριος Τσίπρας έκανε τα εγκαίνια της Ιόνιας Οδού στην Κοσμερά το 2017, τα μέσα το 2017 προς το τέλος. Από το 2017 μέχρι και το 2020 ο κύριος Πύρης προχώρησε τη μελέτη σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Κακαβιά. Δεν την προχώρησε, αν και ήταν διατεθειμένα, ήταν στην άκρη 500 εκατομμύρια για την μελέτη. Τα άφησε φλού. Τι, η προσπάθειά τους ποια ήταν και η αγωνία τους. Το πώς θα δώσουν κομμάτι-κομμάτι τμήματα της σύνδεσης Πατρών Πύργου στον Καλογρίτσα. Το πώς θα νομιμοποιήσουν τα βουσκοτόπια του Καλογρίτσα στην Ιθάκη, στη Λευκάδα που τα είχε, για να μπορέσει να πάρει άδεια του ληπτικού σταθμού. Αυτή ήταν η αγωνία του κ. Τσίπρα. Για ποιο άλλο έργο. Τα έργα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν γίνονται σε 5 μήνες τα έργα. Πρέπει να υπάρξει προεργασία. Έκαναν προεργασία για κάποιο σημαντικό έργο. Όλα τα έργα που υλοποιήθηκαν στην Ήπειρο γίνανε γιατί είχαν δουλέψει προηγούμενοι και τα ολοκλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Έχει γίνει μελέτη, άφησε μελέτη σύνδεσης Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα. Σύνδεση ο δρόμος Καλπάκη-Κόνιτσα που ήταν έτοιμα. Ο κύριος Καραμαλής είπε μένα για την Κακαβιά, γιατί δεν υπάρχει καμία μελέτη. Δεν υπάρχει καμία μελέτη. Και τώρα το παλεύουμε να γίνει η σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Κακαβιά κανονικός δρόμος όπως είναι και η Ιόνια. Ο κύριος Τζαρούχης ρωτήθηκε και για τον μπαράζ υπουργικών επισκέψεων στην περιοχή μας. Οι υπουργοί διαδέχονται ένας τον άλλον, αλλά επί της ουσίας χωρίς συγκεκριμένες ανακοινώσεις και δεσμεύσεις για τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής. Οι περισσότεροι εξ αυτών, πλην πολύ λίγων εξαιρέσεων, έρχονται και φεύγουν σαν απλοί επισκέπτες, ενώ πολλές φορές η επίσκεψή τους δεν συνοδεύεται από πρόγραμμα συναντήσεων και επαφών. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν είναι της λογικής ότι να παίρνονται αποφάσεις σε κλειστά γραφεία. Έκανε σύσκεψη με την ΠΕΔ. Πήρε τις θέσεις τους, θα εκτιμήσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο το συγκεκριμένο για την μεταναστευτική πολιτική και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις. Ο κύριος Κρέκας ήρθε για μια έκθεση. Την αγρότικα που είχε γίνει πριν 20 μέρες
σε ένα ξενοδοχείο της πόλης μας εδώ, επισκέφθηκε παραγωγικές μονάδες, επισκέφθηκε τη Δοδόνη, επισκέφθηκε την Πίνδο, επισκέφθηκε τον Νιτσάκο. Δεν κάθονται με σταυρωμένα για, γιατί δεν προβάλλονται όλα αυτά, δεν χρειάζονται. Δεν δουλεύουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για την επικοινωνία, δουλεύουν για την ουσία. Ενδεχομένως και εμείς είχαμε μια ενημέρωση στο θέμα το μεταναστευτικό, αλλά θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γινόμαστε γραφικοί και να βγάζουμε συνέχεια κάθε μέρα δελτίο τύπου ότι το τι κάναμε και τι κάνουμε. Έχουμε μια, θα έλεγα, αυτοσυγκράτηση και έναν αυτοπεριορισμό. Ο κύριος Τζαρούχης έσπευσε να υπερασπιστεί την κυβέρνηση και τους υπουργούς, λέγοντας ότι η προτεραιότητά τους δεν είναι η επικοινωνία. Απαντώντας μάλιστα έτσι έμεσα σε αυτό που είπε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι υπάρχει εθισμός της νέας κυβέρνησης με την επικοινωνία. Χθες το βράδυ είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω, γίνει και μηχανικός, τα μαθηματικά πρέπει να τα γνωρίζει καλύτερα από μένα ως δάσκαλος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το αντίθετο. Αυξητικές τάσεις στήριξης της Νέας Δημοκρατίας και του κυβερνητικού έργου.